το κύπελλο πρωταθλητριών. Το παιχνίδι που έδωσε και ένα παιχνίδι που άρχισε στις 9 στο γήπεδο της Δυναμό Δρέσδης. Εδώ βλέπετε τον Πορτογάλο διαιτή, τον Ντα Σίλβα Βαλέντε, με τους δύο αρχηγούς. 38.000 θεατές στο Publicum, το δημοτικό στάδιο της Δρέσδης, έχουν δημιουργήσει μια φοβερή ατμόσφαιρα. Σε λίγο να σας δώσουμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Έχουμε λοιπόν για την Δυναμό Δρέσδης νούμερο 1 Τόιμπερ, 2 Βάγκενχάους, 3 Λίμπεραντ, 4 Ντίμπιτς, 5 Ντέσνερ, 6 Σάμερ, 7 Στίμπνερ, 8 Μάουξ, 9 Σέσνερ, 10 Μίνγκε και 11 Γένιχ. Για την περσινή πρωταθλήτρια Ελλάδας, την ΑΕΚ, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς έχει παρατάξει νούμερο 1 Οικονομόπουλος, 2 Βασιλόπουλος, εδώ βλέπετε την σύνδεση της Δυναμό Δρέσδης, 3 Σταματής, 4 Μανολάς, 5 Κούτουλας, 6 Πάπα Ιωάννου, 7 Πατίκας, 8 Σαβεύσκι, 9 Σαβίδης, 10 Οκόνσκι και 11 Χριστοδούλου. Να εδώ και η σύνδεση για την ΑΕΚ. Από την Δυναμό Δρέσδης απουσιάζουν 5 βασικά στελέχη. Μεταξύ αυτών είναι ο Πίλς, ο Κίρστεν, ο Γκέτσοφ, ο Κίρσνερ και ο Χάουτμαν. Ο Γκέτσοφ είναι ο παίκτης που είχε πετύχει πέρυσι τα 2 γκολ μέσα στη Ρώμη επί της Ρώμας. Είχε δημιουργήσει τη μεγάλη έκπληξη η Δυναμό Δρέσδης. Αποκλείστηκε τελικά για το κύπελλο UEFA στα ημιτελικά από την Στουτγκάρδη. Και αυτός είναι ο Ντα Σίλβα Βαλέντε. Το tackling και το πρώτο corner πριν ακόμα συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό για την Δυναμό. Ο Μανολάς έκοψε μπροστά από τον Μίνγκε. Ανάμεσα στους 38.000 θεατές περιλαμβάνονται και 1.500 περίπου οπαδοί της ΑΕΚ που αυτή τη στιγμή βρίσκονται πίσω από την εστία του Οικονομόπουλου. Ενώ έχει δοθεί ένα επιθετικό φάουλ πάνω στον αρχηγό της Δυναμό Δρέσδης, τον Μίνγκε. Εδώ είναι ο προπονητής, ο Έντγκαρ Γκάγε της Δυναμό Δρέσδης. Και αναβληματικοί, ο Σούτσε, ο Μπάτνερ, ο Κμέτς, ο Μίλτ και ο Κέρν. Πατίκας έχει κερδίσει ένα φάουλ, η ΑΕΚ. Σαβεύσκι γρήγορα στο φάουλ, η μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Τόιμπερ. Λίμπεραμ, ο λίμπερο της Δυναμό. Παίχτης που προωθείται συχνά, έχει πολύ δυνατό σουτ. Βαθιά παλιά για τον Σέσνερ. Έχει γίνει και ένα φάουλ πάνω στον Πάπα Ιωάννου. Ενώ διαμαρτύρεται στον διαιτητή ο Σάμερ. Ο κύριος Ντα Σίλβα λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Οικονομόπουλος που αναγκάζεται βέβαια να πετάξει την μπάλα εκτός γηπέδου για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Παπαϊόνο. Εδώ είναι ο πάγκος της ΑΕΚ και είναι πνευματική Καραγκιοζόπουλος, Μπατάλης, Χατζής, Κοφινάς, το νούμερο 15 και το νούμερο 16, ο Πεπές. Στο βάθος μόλις φαίνεται και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ο Βασιλόπουλος που κάνει τρίπλες, 600 επόπτης, ήταν offside το Μίγκε. Ο
αρχηγός του Δυναμό, διαμαρτύρεται στον επόπτη. Έχει γίνει φάουλ από τον Στίπνερ. Ξεκίνησε πολύ καλά ο Πορτογάλος διαιτητής. Δεν αφήνει τα σκληρά μακαρίσματα. Μονομαχία του Σαββίδη με τον Ντέσνερ. Η μπάλα τελικά είναι για τον Σάμερ. Έχασε την μπάλα. Λίμπιτς. Προσθενή παλιά για τον Μίνγκε. Βασιλόπουλος. Σταμπατής. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Οικονομόπουλο. Ο Ντούσαν Μπάκεβιτς που είχε ζητήσει από τους παίκτες του πριν από το παιχνίδι να προσέξουν το πρώτο 15 λεπτό. Να προσέξουν πολύ στον εφηδιασμό. Βασιλόπουλος, πολύ ωραία η προσπάθεια και το φάουλ που γίνεται πάνω στον Σάβευσκι. Και νέες παρατηρήσεις του Πορτογάλου διαιτητή. Ήταν πολύ ωραία η προσποίηση από τον Τόνι Σάβευσκι. Φάουλ που θα εκτελέσει ο Κόνσκι. Πλασαριστά, έγινε ένα λάθος, η μπάλα έρχεται στον Μανολά. Που προωθείται συχνά. Είναι το κρυφό όπλο του Μπάκεβιτς σε αυτές τις στιγμένες φάσεις για την ΑΕΚ. Η σέντρα. Τελικά είχε βγει η μπάλα. Δεν χρειάστηκε η επέμβαση του Τόιμπερ. Του goalkeeper της Δυναμό Δρέσδης. Η ΑΕΚ που εμφανίζεται στο κύπελλο πρωταθλητριών μετά από 10 περίπου χρόνια. Τελευταία φορά έχει παίξει με την Άργια Σπιτέστη. Έχει χάσει 3-0. Εδώ, παραλίγο να γίνει το λάθος, βγήκε ο Οικονομόπουλος, τελικά έπεσε στα πόδια του Σάμερ. Αποσόβησε τον κίτρινο. Έχει τραυματιστεί ο Σπύρος Οικονομόπουλος. Ο διεθνής τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Και ο Νίκος Πανταζής μαζί με τον γιατρό της ΑΕΚ, τον Λάκη τον Νικολάου. Ο Λάκης τον Νικολάου, μια μεγάλη φυσιονομία. Εδώ ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ πήγε να γίνει το λάθος από τον Βασιλόπουλο. Μπήκε πολύ δυνατά στη φάση ο Σάμπερ. Το πόδι του βρήκε το στήθος του Οικονομόπουλου. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Το πλάγιο εκτελείται από τον Σέσνερ. Θα έχουμε επανάληψη. Είναι ο Μανολάς εκεί. Απομακρύνει ο Βασιλόπουλος. Λέγαμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ είχε χάσει 3-0 στο Πιτέστη. Στην επανάληψη βρέθηκε ένας αναεκδίκητος διαιτητής, ο Ελβετός Νταν, να της στερήσει την πρόκριση. Είχε κερδίσει 2-0 η ΑΕΚ. Είχαν γίνει τότε επεισόδια με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί η ομάδα της ΑΕΚ με δίχρονο αποκλεισμό. Βασιλόπουλος κάνει την προσποίηση πάνω στον Σέσνερ. Σαββεύσκι θέλει να βρει στον κοινό χώρο τον Πατίκα. Έκοψε όμως ο Λίμπεραμ. Σάμερ. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Έχει δοθεί φάουλ υπέρ της Δραμπό. Ένα φάουλ που έγινε πάνω στον αρχηγό της, τον Μπίγκε.
Ένα το λεπτό. Δυναμό Δρέσδης. ΑΕΚ 0-0. Πρώτο παιχνίδι για το κύπελλο πρωταθλητριών. Έκοψε ο Παρολάς. Δεν πήδηξε να κερδίσει την κεφαλιά ο Πατίκας. Τελικά η μπάλα έρχεται πιο πίσω στον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Παύλο Παπαϊωάννου. Σαββέσκι που θέλεσε να βρει τον Πατίκα. Λίμπεραμ. Χριστοδούλου. Κατά μέτωπον επίθεση. Κερδίζει και το φαουλ. Σαββέσκι με τον Οκόσκι. Θα δούμε ποιος από τους δύο θα εκτελέσει το φαουλ. Πήγε και ο Πατίκας εκεί. Πλασαριστά τελικά ο Οκόσκι που ήθελε να δώσει στον Πατίκα. Τελικά η μπάλα είναι out, χωρίς να ανησυχήσει ο Τόιμπερ. Έχει κερδίσει φάουλ, τελικά έχει διακοπεί το παιχνίδι. Δεν άφησε το πλεονέκτημα ο κύριος Ντασίλβα. Ντίμπιτς έκοψε όμως εκεί ο Σταματής, κάνει και φάουλ. Τον φωνάζει κοντά του ο Πορτογάλος διαιτητής, του κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Στο πλάγιο είναι ο Σέσνερ. Τελικά έχει δοθεί φάουλ και εκτελεστής είναι ο Λίμπερα. Με πολύ φάλτσο η μπάλα. Είναι out. Δεν ανησυχεί ο Οικονομόπουλος. Κεφαλιά από τον Σαββέσκι. Έκοψε ο Λίμπερα. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Χωρίς τίποτα το σπουδαίο σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά, η ΑΕΚ δείχνει να ελέγχει το παιχνίδι, να ελέγχει τις κινήσεις της. Δεν βιάζεται. Παίζει περισσότερο προς τα πίσω την μπάλα. Αλλάζει πάσες με τον Οικονομόπουλο. Ροκανίζει τον χρόνο και εκείνο που την ενδιαφέρει κυρίως είναι να περάσει αυτό το πρώτο τέταρτο, πρώτο 20 λεπτό. Όπου οι ανατομικογερμανοί βιάζονται βέβαια, έχουν να πετύχουν ένα γκολ. Και εκείνοι που δεν βιάζονται καθόλου είναι οι παίχτες του Μπάγκεβιτς. Είδατε κάποια στιγμή πίσω από τη λεστία του Οικονομόπουλου τους οπαδούς της ΑΕΚ. Που έφτασαν μέχρι την μακρινή Δρέσδη για να υποστηρίξουν και να παροτρύνουν την αγαπημένη τους ομάδα. Σαββέσκι, μόνιμος εκτελεστής των φάουλ για την ΑΕΚ, η κεφαλιά από τον Σαββίδη, βγήκε ο Τόιμπερ, μπλόκαρε την μπάλα και την έδιωξε πολύ γρήγορα για να δημιουργήσει αυτό την αντεπίθεση για την ομάδα του. Δεν τα κατάφερε όμως, ο Παπαϊωάννου. Βγαίνει μπάλα από τον Σαββίδη στον Πατίκα. Πατίκας περνάει ωραία, έρχεται ο Σαββίδης, κάνει το σουτ. Γίνεται μια κόντρα πάνω στον Λίμπερα και τελικά έχουμε το πλάγιο. Πολύ καλή αυτή η ευκαιρία. Πολύ καλή και αυτή η επιθετική προσπάθεια από τους δύο παίκτες της ΑΕΚ, τον Πατίκα και τον Σαββίδη. Σταματής, θέλεις να δώσει τον Παπαϊωάννου. Τελικά η μπάλα έρχεται εκεί που είναι ο Μανολάς. Ο Μανολάς γυρίζει πιο πίσω. Σαββέσκι. Έχει γίνει φάουλ. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι να βρεις ένα διαιτή που δεν υπολογίζει την έδρα.
Στο φάουλο Σαββεύσκη. Λασαριστά ο Κόνσκι. Στριφογυρίζει ο Κόνσκι. Γυρίζει πιο πίσω την μπάλα. Βασιλόπουλος θέλει να περάσει τον Χριστοδούλου. Κάνει το κοντρόλ. Κάνει και το σουτ. Και η μπάλα. Μπόλις out. Τώρα λοιπόν που η ΑΕΚ βγαίνει αυτή στην επίθεση τα πρώτα αυτά 12 λεπτά. Βγαίνει στην επίθεση για να ευνηδιάσει αυτή την Δυναμό Δρέσδης. Εδώ ο Γιώργος Χριστοδούλου ξανά στο replay. Η πάσα από τον Βασιλόπουλο έκανε το κοντρόλ. Πολύ ωραία. Στριφογύρισε εκεί ο Χριστοδούλου. Κάνει και το σούτ. Παραλίγο να ευνηδιαστεί ο Τόιμπερ. Είδατε από πού πέρασε η μπάλα. Δεν είχε οπτική θέα οπωσδήποτε ο goalkeeper της Δρέσδης. Αντέδρασε κάπως καθυστερημένα. Αν η μπάλα ήταν μέσα, σίγουρα θα είχαμε μια επιτυχία για την ΑΕΚ. Υπάρχει ένα offside. Είναι χαρακτηριστική η κίνηση του Πορτογάλου διαιτή. Παρά τις διαμαρτυρίες είναι δίπλα, τον είδατε, ο αρχηγός της Δρέσδης, ο Μίνγκε. Προσπαθεί να περάσει ο Βασιλόπουλος, έγινε φράγμα εκεί. Παίζεται λέει ο Πορτογάλος. Βαθιά παλιά για τον Σάμερ, είναι κοντά στην μπάλα ο Κούτουλας, αυτή τη φορά δεν γίνεται το λάθος. Με ασφάλεια ο Κούτουλας γύρισε πίσω την μπάλα στον Οικονομόπουλο. Κούτουλας, Οικονομόπουλος, είναι αυτό που λέγαμε. Δεν μοιάζονται καθόλου οι παίκτες μπάλας, γιατί οι παίκτες ΣΑΕΚ. Συμπληρώθηκε το 15ο λεπτό. Δυναμό Δρέσδης ΑΕΚ 0-0. Σταματήσει, γύρισε την μπάλα πιο πίσω. Πανολάς. Γυρίζει πολύ πίσω ο Κόρτσκι για να πάρει την μπάλα. Τελικά την άφησε ο Κούτουλας. Σαββίδης, Παπαϊωάννου, για τον Πατίκα, που τον κατά δύο και ο Μάουξ. Ο Μάουξ που έκανε και φαουλ στον κυνηγό Τσάεκ. Παπαϊωάννου γύρισε την μπάλα πίσω στον Παρολά, ο Παρολάς έκανε προσποίηση, πάρω στον Σέστερ. Βασιλόπουλος, Χριστοδούλου, έδωσε στον Πατίχα, έγινε το λάθος, βγήκε ο Λίμπεραν πολύ γρήγορα, ο Μίγκε, θέλει να περάσει τον Σέσνερ, έκοψε όμως εκεί ο Κούτουλας. Το πλάγιο από τον Λίμπεραν, σαν Άμπεραν, και φάουλ του Βασιλόπουλου πάνω στον Στίμπερ. Φάουλ ο Ντίμπιτς, ενώ μας ξαναδίνουν οι υπεύθυνοι της ανατολικογερμανικής τηλεόρασης το φάουλ που έγινε πάνω στον Ντίμπιτς. Νέο πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Ο Κόνσκι σε πρώτο πλάνο. Κεφαλιά από το σταματή. Μπάλα έρχεται πιο πίσω. Πατίκας έδωσε στον Κόνσκι. Σαββεύσκη που θέλει να μπει στον κοινό χώρο, το Σαββίδι. Δεν τα κατάφερε όμως, δεν πέρασε η μπάλα. Στίμπνερ. Σέσνερ. Σάμερ που θα να περάσει ανάμεσα από τον Βασιλόπουλο. Τελικά η μπάλα είναι out. Πολύ σωστά
Ο Πορτογάλος υπόπτης δεν σήκωσε τη σημαία του. Το 0-0 παραμένει. Δέκατο όγδοο λεπτό. Δυναμό Δρέσδη ΑΕΚ 0-0. Εδώ έχουμε το φάουλ του Ντίμπιτς και μια κλωτσιά από τον Ντίμπιτς πάνω στο Σαβεύσκι. Ο Σαβεύσκι δεν του έδινε την μπάλα, ενώ ο κύριος Ντασίλβα θα δείξει και μια κίτρινη κάρτα στον Ντίμπιτς. Ξανά εδώ, κοιτάξτε, δεν δίνει την μπάλα ο Σαβεύσκι. Προτιμάει να κλωτσίσει τον παίκτη ΣΑΕΚ. Ο Ντίμπιτς δέχεται και μια κίτρινη κάρτα. Η μπάλα έχει μείνει το χέρι του Ντίμπιτς, παίζεται λέει ο Ντασίλβα. Τελικά έδιωξε εκεί ο Κούτουλας. Η μπάλα έρχεται για τον Χριστοδούλου, που κέρδισε και το φάουλ από τον Βάγκενχάους, προσωπικό του αντίπαλο. Η ΑΕΚ που παίζει με δύο προωθημένους. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς θέλει πολλούς παίχτες στην πιασία γραμμή και στην άμυνα. Παίχτες που να αλλάζουν την μπάλα, παίχτες που να κρατούν την μπάλα, πολύ ώρα. Μανολάς πίσω, πάλι μπάλα στον Οικονομόπουλο. Είναι αυτό που σας λέγαμε. Οι παίχτες ΣΑΕΚ δεν διστάζουν να γυρίσουν την μπάλα στον Οικονομόπουλο, προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο, προσπαθώντας να αποσυντονίσουν ουσιαστικά την δυναμό. Βασιλόπουλος κερδίζει και το φάουλ από τον Γκένιχ. Σταματήσει. Μανολάς περνάει μπροστά. Είναι όπως είπαμε το κρυφό όπλο του Μπάγκεβιτς. Τελικά δεν σφυρίζει ο Πορτογάλος. Και σφυρίζει τώρα σε αυτή την ενέργεια του Χριστοδούλου. Ντίμπιτς. Παλιά για τον Σέσνερ. Αυτός γυρίζει πιο πίσω. Ο Βασιλόπουλος μπήκε στη φάση. Και πίσω η μπάλα στον Οικονομόπουλο. Κρόσκι, Πατίκας. Και δείχνει το φάουλ. Σαβεύσκι γρήγορα για τον Μανολά που έχει περάσει μπροστά. Και τελικά έχουμε κόρνερ. Ένα κόρνερ που παραχώρησε ο αρχηγός της Δυναμό, ο Μίγκε. Ο Μίγκε που μαρκάρει τον Μανολά όταν ο διεθνής υψηλός όπως στόπερ της ΑΕΚ περνάει μπροστά. Φυσικά ο προπονητής της Δυναμό, ο Γκάγερ, έπρεπε να βάλει ένα παίχτη πάνω στον Μανολά. Η μπάλα έρχεται ξανά στο Σαβεύσκι, η σέντρα, βγαίνει ο Τόιμπερ. Ντίμπιτς και το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Σε αυτά τα πρώτα 23 λεπτά η ΑΕΚ παίζει πολύ καλά, στέκεται πολύ καλά μέσα στο γήπεδο, πρεσάρει την Δύναμο. Φυσικά είναι λίγο δύσκολο η κάμερα της τηλεόρασης που ακολουθεί την μπάλα
και όχι και τους 22 πρωταγωνιστές, να τα δείξει όλα αυτά, δεν βρίσκουν εύκολα διαδρόμους για την εστία του Οικονομόπουλου. Οι γηπεδούχοι Χριστοδούλου, Σάμερ, θέλει να περάσει, τελικά κερδίζει το φάουλ. Ξανά το φάουλ που έγινε πάνω στον Σάμερ από τον Βασιλόπουλο. Σέσνερ, γίνεται η σέντρα και από την άλλη πλευρά έρχεται ο Γιώργος Σαββίδης και παραχωρεί κόρνερ. Κάτι λέει με τον Σέσνερ. Ίσως δεν είναι αρχαστικός από σέντρα που έγινε. Γίνεται μια κεφαλιά προς τα πίσω. Τελικά παραλίγο να γίνει το αυτογκόλ. Έχουμε νέο κόρνερ. Το παλιάρουμε τον Μαρολά. Ο Μαρολάς που συντονίζει την άμυνα Τσάεκ. Τελέστηκε για αυτό το corner, η κεφαλιά από τον Χριστοδούλου, ένα σουτ, απληκτικά άστοχο. Το σουτ που έγινε από τον Στίμπνερ, το βλέπετε σε πρώτο πλάνο, το νούμερο 7 της Δυναμό Δρέσδης. Ο Ρωμόπουλος που θα αλλάξει την μπάλα με τον Λίμπερο Τσάεκ, τον Γιώργο Κούτουλα. Έχει γίνει φάουλ. Το επέδειξε αμέσως ο Πορτογάλος διαιτητής, ο Ντασίλβα Βαλέντε. Ο Κόνσκι, Πατίκας, νέο φάουλ. Και παρατηρήσεις πάνω στον Μπάγκενχάους. Κόνσκι με τον Σαββεύσκι. Τελικά να δούμε ποιος από τους δυο. Όταν γίνεται φάουλ είναι και οι δυο κοντά στην μπάλα. Σαββεύσκι που θέλει να δώσει για τον Πατίκα. Γένιχ. Σαββεύσκι που έδωσε στον Χριστοδούλου. Χριστοδούλου που θέλει να μπει στην περιοχή. Και τελικά προλαβαίνει ο Ντέσνερ και δύο με την μπάλα σε κόνερ. Να ο Χριστοδούλου που διαμαρτύρεται κιόλας. Κάτι ζήτησε εκεί. Τι άλλο εκτός από πέναλτι βέβαια. Ήταν καθαρό όμως το κόψιμο από τον Ντέσνερ. Βασιλόπουλος, η μπάλα έμεινε στον Οκόνσκι που θέλει να κάνει μια σέντρα. Βγαίνει εύκολα ο Τόιμπερ, μαζεύει την μπάλα. Προς το 5ο λεπτό, Δυναμό Δρέσδης, ΑΕΚ 0-0. Γένιχ που γύρισε πίσω την μπάλα. Έκοψε όμως ο Μανολάς μπροστά από τον Σέσνερ. Η Δυναμό που δεν, όπως είπαμε, δεν έχει επιδείξει τίποτε το αξιόλογο μέχρι στιγμής. Είχε μόνο μια ευκαιρία και αυτή δημιουργήθηκε από ένα λάθος που έγινε στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Σάμερ έκανε μια προβολή, προσπάθησε να προλάβει την έξοδο του Οικονομόπουλου, απέκτησε όμως ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Βάγκενχάους θέλει να αλλάξει το παιχνίδι για τον Ντέσνερ. Τον Παϊωάννου. Και τελικά προλαβαίνει ο Μανολάς, πανταχού παρόν, δίνει λύσεις
Μεγάλο κεφάλαιο. Όχι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ ο Παπαγιάννου που έπεσε κάτω από την προηγούμενη φάση. Διαμαρτύρονται οι παίκτες Δυναμό. Είναι εκεί και ο Πατίκας. Ο φυσιοθεραπευτής ΑΕΚ, ο κ. Πανταζής, με τον Λάκη τον Νικολάου. Και εδώ η οπαδή της ΑΕΚ. Ο αρχηγός ΑΕΚ σηκώθηκε. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει. Κεφαλιά από τον Μαρολά. Διώχνει ο Κόνσκι. Λίμπερα. Επαναφέρει την μπάλα στα καρέ του Οικονομόπουλου. Ο Κόνσκι πάλι. Δίνει για τον Χριστοδούλου που κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ. Γίνεται και φάουλ από τον Βάγκενχάους. Ο Χριστοδούλου πολύ κινητικός. Δημιουργεί οπωσδήποτε προβλήματα στην άμυνα της Δυναμό. Βλέπετε και εσείς, 30 λεπτό, Δυναμό Δρέσδης ΑΕΚ 0-0. Σάμερ. Πάσα για τον Μίνγκε. Η μπάλα μένει στον Παπαϊωάννου. Αυτός δίνει στο Σαββίδη. Ο Σαββίδης θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Τελικά γίνεται ένα φάουλ πάνω στον Οκόνσκι από τον Σάμερ. Ο Ντασίλβα σημειώνει τον Σάμερ. Ξανά εδώ. Θα μας δείξει το replay. Για να δούμε. Δεν τα κατάφεραν οι υπεύθυνοι της τηλεόρασης της Δρέσδης. Εδώ είναι ο Σάμερ που έκανε το σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Οκόνσκι και ο αρχηγός, ο Μίνγκε. Ο Ντασίλβα που βάζει τις φωνές, στη γλώσσα του βέβαια. Είναι αρκετό όμως για να καταλάβουν οι παίχτες της Δυναμό ότι ο Πορτογάλος δεν αστείευεται. Πάει να γίνει το λάθος εδώ και ο Σαβεύσκι πήγε να κάνει κάτι παραπάνω. Έπεσε, ο Πορτογάλος μπορούσε να δώσει φάουλ εδώ. Και ο Βασιλόπουλος που έστειλε την μπάλα πλάγιο. Λίμπερα. Σέσνερ. Το σούτ από μακριά. Δεν ευνηδιάζεται ο Οικονομόπουλος που δείχνει να παρακολουθεί την πορεία της μπάλας. Στο 33 θα δώσει πρώτο πλάνο ο Σέσνερ. Ξανά η φάση από άλλη κάμερα. Ο Οικονομόπουλος που έλεγχε την πορεία της μπάλας. Παραμένει το 0-0. Σαββεύσκι. Πατίκας κάνει το ταγουνάκι. Βρίσκει ωραία τον Χριστοδούλου. Αυτός μαρκάρεται και κερδίζει και το φάουλ από τον Μάουξ. Ο Κόσκι στο φάουλ, ψάχνει τον Μανολά, ο Μανολάς που μπαίνει σφίνα. Δεν τον ακολούθησε σε αυτή τη φάση ο Μίνγκε, μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Να εδώ και ο Στέλιος Μανολάς που δεν φαίνεται καθόλου ικανοποιημένος. Ήταν μόνος του, θα μπορούσε να κάνει ασφαλώς κάτι καλύτερο. Θα πρέπει να μας ξαναδείξει τη φάση. Ναι, ξανά εδώ. Από άλλη κάμερα. Ο Κόσκι στο φάουλ. Πετάγεται ο Μανολά στην καρδιά τη άμυνα τη Δρέσδη. Πιάνει την κεφαλιά, ήταν μόνο του. Ασφαλώ ο Στέλιος Μανολά θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Η μπάλα είναι out. Η φάση αυτή στο 33.
Λίμπεραμ. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ ο Ντίμπιτς. Βασιλόπουλο στο πλάγιο. Θέλει να βρει τον Σαβεύσκι. Αυτός δίνει για τον Χριστοδούλου. Μπαίνει στη φάση ο Σταματής. Το Παϊωάννου. Από την άλλη πλευρά είναι ο Σαβίδης. Σταματής. Πίσω η μπάλα. Μανολάς. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Σαβίδη. Βασιλόπουλος. Μαρκάρεται από πίσω. Παίζεται λέει ο Ντασίλβα. Σέσνερ. Η κόντρα. Κερδισμένος είναι ο Σαβεύσκι. Γλιστράει ο Χριστοδούλου. Σηκώνεται, θέλει να παίξει το 1-2 με τον Σαβεύσκι. Προλαβαίνει ο Τόιμπερ. Πριν βγει η μπάλα. Το γύρισμα που έκανε ο Ντέσνερ. Πρόλαβε ο Τόιμπερ. Ήταν μια καλή προσπάθεια, ακόμα μια καλή προσπάθεια από τους παίκτες της ΑΕΚ. Που έχουν μένει την προσοχή τους στην άμυνα, δείχνουν όμως ότι θέλουν να πετύχουν ένα γκολ. Παίζουν με εξαπληκτικές αντιπιθέσεις. Γυρίζει πιο πίσω την μπάλα ο Στίμπνερ. Λίμπεραμ. Η σέντρα. Εκείνο ο Κούτουλας. Η μπάλα έρχεται στο Σέσνερ. Κούτουλας κάνει την προβολή. Και το πλάγιο. Μίνγκε. Για τον Σέσνερ πάλι Μίνγκε. Ντίμπιτς. Εκείνο ο Βασιλόπουλος. Καθυστερεί. Τελικά κάνει ένα τακουνάκι. Παραλίγο να χαθεί η μπάλα. Κούτουλας απομακρύνει. Έγινε μια κεφαλιά προς τα πίσω. Βασιλόπουλος που θα μπορούσε να γυρίσει την μπάλα στον Οικονομόπουλο. Τελικά η μπάλα είναι out μετά την πρόβολη του Ντίμπιτς. Να το σε πρώτο πλάνο. Ο νούμερο 4 για την Δύναμο Δρέσδης. Δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ ο Σαβεύσκι. Στίμπλερ στο πλάγιο. Πάλι στη Στίμπλερ που άλλαξε την μπάλα με τον Λίμπερα. Σέσνερ. Ο Σέσνερ που πρέπει να έκανε φάουλ πάνω στον Βασιλόπουλο. Του πάτησε το πόδι. Το έχει υποδείξει ο Ντασίλβα Βαλέντε. Ζητάει να μην μπουν στον αγωνιστικό χώρο οι γιατροί. Ο Κόνσκι κάτι λέει εκεί στον Βασιλόπουλο, ο οποίος σηκώνεται. Και ο Κόνσκι γυρίζει από πολύ μακριά την μπάλα πίσω στον Οικονομόπουλο. Συμπληρώθηκαν ήδη 40 λεπτά παιχνιδιού. Μέχρι στιγμής η ΑΕΚ τα πηγαίνει πολύ καλά μέσα στην Δρέσδη. Χριστοδούλου. Αποφεύγουν να παίξουν με μεγάλες μπαλιές οι παίκτες της ΑΕΚ. Εδώ ο Μανολάς άφησε το πλεονέκτημα και ο Χριστοδούλου από πολύ μακριά γυρίζει την μπάλα πίσω στον Οικονομόπουλο. Λέγαμε λοιπόν ότι οι παίκτες της ΑΕΚ αποφεύγουν να παίξουν με μεγάλες μπαλιές, αμφισβητούμενες και διεκδικήσιμες από τους αμυντικούς της Δρέσδης. Ο Σαβεύσκι πάνω στη γραμμή έκανε την προσποίηση στον Γένιχ και έτσι και το φάουλ. Οι παίκτες του Μπάγκεβιτς προτιμούν να παίζουν μεταξύ τους πολλές πάσες, έχοντας σίγουρα την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Σαβίδης δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά, ενώ σταματήσει εκεί, γυρίζει πιο πίσω την μπάλα.
Σαββεύσκη, θέλει να δώσει τον Οκόνσκι. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Βασιλόπουλος πιο πίσω, Κούτουλας, Μανολάς. Αλλαγή παιχνιδιού, Βασιλόπουλος κάνει το κοντρόλ. Κρατάει την ισορροπία του. Έχει γίνει φάουλ πάνω στον Πατίκα. Διαμαρτύρεται ο Σάμερ. Ο Κόνσκι στο φάουλ. Χριστοδούλου. Νέο φάουλ. Χριστοδούλου που έχει προβληματίσει αρκετά την άμυνα της Δρέσδης. Είναι πολύ κινητικός. Βγαίνει έξω από την περιοχή, ζητάει την μπάλα και όταν τούτη δίνει η χαφ της ΑΕΚ, ξέρει να την κρατάει. Χωρίς να κάνει άσκοπες ενέργειες ή τρίπλες. Η μπάλα είναι πολύ ψηλά out, ενώ ο Τόιμπερ φαίνεται να διαμαρτύρεται στον Ντέσνερ. Συμπληρώθηκε το 40 λεπτό. Δυναμό Δρέσδης ΑΕΚ 0-0 σε αυτό το πρώτο παιχνίδι για το κύπελλο πρωταθλητριών. Η Δυναμό έχει απουσίες βέβαια. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει και πολλά πράγματα. Σταματής. Σαββίδης. Μανολάς. Ο Σαββίδης που γυρίζει για να καλύψει την θέση του Μανολά. Έχει μια τακτική άξιο το παιχνίδι της. Φαίνεται. Αλλά το γεγονός όπως είπαμε ότι και εμείς βλέπουμε ότι και εσείς, η μετάδοση γίνεται από το στούντιο της Ελληνικής Τηλεόρασης 2. Η κάμερα δεν μπορεί να πιάσει όλο το γήπεδο. Πολύ ωραίο Σαββεύσκι, έδωσε για τον Πατίκα. Πατίκας που ξαναβήσει τον Σαββεύσκι. Σαββεύσκης που βγάζει τη σέντρα, μπαίνει στη φάση ο Πατίκας, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Δεν μπορούσε να κάνει και κάτι καλύτερο βέβαια. Τρία λεπτά ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Λίμπερα, ο λίμπερο της Δυναμό που περνάει και αυτός μπροστά πολλές φορές. Μίγκε, άφησε την μπάλα στον Σέσνερ, έγινε η σέντρα, πήγε να βγει ο Οικονομόπουλος, τελικά γύρισε πίσω, ένα σουτ, τελείωσε άστοχο. Το σουτ που έγινε από τον Λίμπερα, το βλέπετε σε πρώτο πλάνο. Καθώς πλησιάζει η λήξη του πρώτου ημιχρόνου, οι παίκτες της Δυναμό εντείνουν τις προσπαθίες τους. Χριστοδούλου. Περνάει πολύ ωραία. Σπατάει την μπάλα. Αλλάζει και το παιχνίδι. Παπαϊωάννου. Η σέντρα. Σαββεύσκι. Πατίκας. Μπερδεύεται. Τελικά κάνει και φάουλ. Ντίμπιτς. Πίνγκε. Αναγκάζεται και αυτός να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Μάουξ. Αυτός βρήκε από την άλλη πλευρά τον Ντέσνερ.
μπροστινή παλιά. Είναι ο Μανολάς, έκοψε. Παπαϊωάννου παραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Στύπνερ. Γιάννιχ. Πάλι Γιάννιχ. Βγάζει μια σέντρα από την άλλη πλευρά. Έχει γίνει φάουλ εκεί από τον Μίγκε. Τελικά Μίγκε νέα κεφαλιά. Βγαίνει ο Οικονομόπουλος. Χάθηκε η μπάλα. Μίγκε προσπαθεί να κάνει το σουτ. Γίνεται μια κόντρα. Έπεσε στα πόδια του ο Μανολάς. Σωτήρια επέμβαση από τον διεθνή στόπερ. Να που η άμυνα Τσάκ έκανε το δεύτερο σοβαρό της λάθος. Μια κεφαλιά με το χέρι εκεί. Ο Μάουξ, ο Σάμερ πετυχαίνει γκολ. Το έχει ακυρώσει. Να τους εδώ ο Σάμερ. Έχει ακυρώσει αυτό το γκολ. Θα το ξαναδούμε ασφαλώς. Έχει γίνει εδώ. Προσέξτε, η μπάλα βρίσκει στο κεφάλι και το χέρι του νούμερο 10 του Μπίγκε. Όμως καθαρά. Και ο Σάμερ πήρε την μπάλα με το χέρι και την έσπρωξε στα δίχτυα. Είχε σφυρίξει όμως νωρίτερα ο Πορτογάλος διαιτητής. Μια φάση που έγινε στο 44. Μανολάς. Παθήνα σουτάρει, έχει γίνει φάουλ εκεί. Δεν είδαμε τον επόπτη, δεν μας τον έδειξαν άλλωστε και οι κάμερες. Όμως ο Πορτογάλος διαιτητής πρόλαβε εδώ ο Λίμπερα τον Πατίκα. Ο Πορτογάλος διαιτητής είχε ιδία γνώμη, δεν χρειάστηκε έτσι την άποψη του επόπτη. Ενώ αυτή τη στιγμή τον βλέπετε εδώ, ο Ντασίλβα Βαλέντες φυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Το βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες. Δυναμό Δρέσδης ΑΕΚ 0-0. Θα τα πούμε σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων. Δρέσδης στο δημοτικό στάδιο για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της ΑΕΚ με την Δυναμό Δρέσδης. Πρώτο ημίχρονο 0-0. Ένα πρώτο ημίχρονο που ασφαλώς η ομάδα του Μπάγκεβιτς έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Να εδώ ο προπονητής της Δύναμο. Η Δύναμο που βρέθηκε ήταν απειλητική μόνο δύο φορές μέσα στα καρέ του Οικονομόπουλου. Η ΑΕΚ που είχε και αυτή πολύ καλές επιθετικές προσπάθειες παρά το γεγονός ότι κοίταζε την άμυνά της περισσότερο. Ο Μίγκε έκοψε και ο Σαββίδης. Επιμένει ο Κόνσκι. Η μπάλα έρχεται στον Ντέσνερ. Στο Δούλου. Ο Κόνσκι πέρασε την μπάλα για τον Σαββίδη. Σαββίδης που βρήκε τον Πατίκα. Πατίκας θέλει να κάνει το σουτ. Η κόντρα πάνω στον Λίμπεραμ. Διώχνει, απομακρύνει πιο μακριά ο Σάμερ. Επιμένει όμως η ΑΕΚ. Ο Κόνσκι με τον Χριστοδούλου. Έγινε φάουλ εκεί. Παίζεται υπό Πορτογάλος. Γίνεται μια κόντρα και τελικά ο Παπαϊωάννου γυρίζει πίσω την μπάλα στον Οικονομόπουλο. Εδώ στο πρώτο πλάνο ο Νίκος Πανταζής και δίπλα του ο βοηθός του Μπάγκεβιτς, ο Πέτρος Ραβούσης. Ασφαλώς έκανα λάθος οι Ανατολικογερμανοί, οι υπεύθυνοι της τηλεόρασης πίστευσαν ότι προπονητής της ΑΕΚ είναι ο Νίκος Πανταζής. Ο Κόνσκι, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Χριστοδούλου.
κατέληξε στον Τόιμπερ. Λέγαμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ δεν ευνηδιάστηκε, αντίθετα προσπάθησε να ευνηδιάσει με την σειρά της, την Δυναμό. Με αποκορύφωμα αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία που είχε ο Μανολάς. Και το σούτ όμως του Χριστοδούλου. Η ΑΕΚ που έχει ένα φοβερό προσόν, τουλάχιστον από ό,τι μας δείχνει, μας έδειξε στο πρώτο 45 λεπτό ένα πολύ μεγάλο προσόν, ένα πολύ μεγάλο όπλο. Είναι, παρουσιάζεται το ίδιο πειθαρχημένη όπως και η Δυναμό Δρέσδης. Οι Ανατολικογερμανοί δεν κάνουν βέβαια πολλά λάθη. Είναι μια ομάδα που δείχνει ότι παίζει χωρίς φαντασία, δεν έχει βρει το ρυθμό της. Έχει βέβαια και τις ελλείψεις της και παίζει αυτό το τυποποιημένο ποδόσφαιρο. Με τις πολλές και μικρές πάσες. Το ίδιο ακριβώς που ζήτησε και ο Μπάγκεβιτς να κάνει οι παίκτες του. Πειθαρχία λοιπόν, κόντρα στην πειθαρχία, η δύναμη κόντρα στη δύναμη. Μανολάς. Σαβεύσκι. Άφησε στον Οκόνσκι. Ο Οκόνσκι δεν έβαλε τα πόδια του σε αυτή τη φάση. Σταματής, πολύ κινητικός. Παπαϊωάννου που μάχεται με τον Μίγκε. Τελικά κερδίζει και το φάουλ. Ενώ ο Μίγκε υποστηρίζει ότι η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Παπαϊωάννου. Ο Κόνσκι πλασαριστά για τον Σαββίδη μπάλα. Σαββίδης για τον Πατίκα. Που είναι γρήγορος, θέλει να ξεφύγει από τον Μάουξ, ο οποίος παραχωρεί πλάγιο. Νάτος σε πρώτο πλάνο, ο νεαρός Μάουξ και ο Τζίμις Πατίκας. Ο Κόνσκι σηκώνει την μπάλα, γυρίζει, δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά ο Χριστοδούλου. Έχει την μπάλα στο Ματίο, σταματήσει έξω την περιοχή, κάνει ένα σουτ. Πέφτει ο Τόιμπερ, μπλοκάρει την μπάλα. Η φάση αυτή στο 50. Να σε πρώτο πλάνο, τον είδατε τον Σταύρο Σταματή. Έξυπνη κίνηση. Καθώς πάλι ο Τόιμπερ δεν είχε ελεύθερο οπτικό πεδίο. Υπήρχαν πολλοί αμυντικοί συμπαίκτες του μπροστά στην μπάλα. Σταματήσει, έκανε το σουτ. Ο Κόνσκι που μάχεται, έχασε την μπάλα από τον Ντίμπιτς. Ντίμπιτς που βγάζει τη σέντρα, κόβει ο Μανολάς ενώ είχε βγει ο Οικονομόπουλος. Επιμένουν οι παίκτες στη Δυναμό. Μίγκε. Αλλά λίγο αν γίνεται ο λάθος. Μπήκε στη βάση μαχητικά ο Σαββίδης. Έρχεται και παραχωρεί πλάγιο ο Παύλος Παπαϊωάννου, ο αρχηγός ΣΑΕΚ. Μάουξ, Λίμπεραμ, βαθιά παλιά, δεν πέρασε, σταματής, είναι ο Σαββεύσκι εκεί, σταματής, διώχνει μακριά, το πλάγιο είναι για την Δυναμό, 0-0. Ακούτε και τις επιθυμίες των 1500 περίπου οπαδών της ΑΕΚ. Πολύ ωραία επέμβαση από τον Βασιλόπουλο. Έστειλε την παραπλάγιο. Γιάννιχ και κόρνερ.
Στο κόρνερ ο Ντέσνερ. Ενώ βλέπετε διαπληκτισμό ανάμεσα στον Κούτουλα και τον Στίπνερ. Γίνεται μια κεφαλιά προς τα πίσω, μια κεφαλιά από τον Χριστοδούλου. Βγαίνει από την άμυνα του ο Σαββίδης γρήγορα. Βρήκε πολύ ωραία ο Σαββίδης τον Οκόνσκι. Πατίκας Χριστοδούλου. Τράβηξε 3-4 παίχτες πάνω του Χριστοδούλου, άφησε 6 με την μπάλα στον Οκόνσκι. Χριστοδούλου, το 1-2. Έγινε η κόντρα, σταματής Παπαϊωάννου. Ελέγχει το παιχνίδι ΑΕΚ. Μανολάς. Σταματής. Ωραία προσποίηση. Θέλει να μπει στην καρδιά της άμυνας. Μπαίνει ο Σταματής. Κάνει και το γύρισμα. Το γύρισμα όμως ήταν... Η μπάλα πήγε πάνω στον Τόιμπερ. Να δώσει πρώτο πλάνο ο Σταύρος Σταματής. Πολύ ωραία προσπάθεια. Λίμπερα. Έκοψε ο Σαββέφσκι, άφησε την μπάλα στον Οκόνσκι. Οι δύο ηγέτες της μεσαίας γραμμής ΣΑΕΚ. Μανολάς, Βασιλόπουλος. Σαββέφσκι, ωραία προσποίηση. Δεν δίνει το φάουλ ο Ντασίλβα. Φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Ντίμπιτς. Στίπνερ. Θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Είναι ο Βασιλόπουλος. Γυρίζει στο Μανολά. Ο Μανολάς δεν δίνει στον Οικονομόπουλο. Βγάζει την μπάλα έξω από την περιοχή του. Σαββίδης. Ανοίγεται και ο Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου. Η σέντρα. Εκεί που κινείται ο Σαββέφσκι. Τρέχει ο Στίπνερ. Σαββέφσκι. Σταματής. Ωραίο κοντρόλ. Παπαϊωάννου. Ο Κόνσκι. Είναι δύσκολο να του πάρει την μπάλα. Κάνει και ένα σουτ. Την μπάλα που ξέφυγε από τον Τόιμπερ. Σε πρώτο πλάνο ο Μύρος Λαβοκόνσκι. Έγινε το λάθος. Στο Δούλου. Κερδίζει το φάουλ. Η αμυντική της Δυναμό. Που δίνουν απλές λύσεις. Όταν περνάει ο παίκτης και η μπάλα και δεν προλαβαίνουν την μπάλα, κάνουν φάουλ πάνω στον παίκτη. Γλιτώνουν από πάρα πολλά τον Τόιμπερ, τον τερματοφύλακά τους. Σαββίδης γύρισε για τον Παπαϊωάννου, ωραία προσποίηση. Παπαϊωάννου θέλει να βρει τον Πατίκα. Πατίκας για τον Παπαϊωάννου, το σουτ. Ενώ ζητάει κόρνερ ο Χριστοδούλου. Μπάλα πρέπει να βρει και το κεφάλι του Μάουξ σε αυτή την σέντρα σουτ του Παύλου Παπαϊωάννου, του αρχηγού της ΑΕΚ. Ο επόπτης έδωσε out. Λίμπερα. Που έδωσε για τον Ντέσνερ. Παν Λίμπερα. Παπαϊωάννου κόβει. Σταματής. Πατίκας. Έχει δώσει φάουλ ο κύριος Ντασίλβα. Λίμπεραμ για τον Στίπνερ. Πάλι Λίμπεραμ. Το πλάγιο για την Δυναμό Δρέσδης. Ακούτε κι εσείς, δεν έχουν σταματήσει. Αυτή η λίγη αλλά ένθερμη οπαδή της ΑΕΚ να φωνάζουν
και να παροτρύνουν τους 11 του Μπάγκεβιτς. Είναι ακάλυπτος εκεί ο Σέσνερ, βιάστηκε όμως Κούτουλας που βγήκε πάνω στην μπάλα, ο Λίμπερο Τσάεκ. Σάμερ, δεν πέρασε μπάλα, έκοψε ο Βασιλόπουλος. Έχετε να βοηθήσει και ο Χριστοδούλου. Βασιλόπουλος, έχει γίνει φάουλ από τον Οκόνσκι. Ξύπνησαν και οι οπαδοί της Δύναμο, οι οποίοι έχουν παγώσει. Πολύ δυνατό το σουτ. Ετάχτηκε ο Οικονομόπουλος στη γωνιά του. Πολύ δυνατό το σουτ από τον Λίμπεραμ. Τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο. Ξανά η φάση από άλλη κάμερα. Το σούτ από τον Λίμπεραμ, πετάχτηκε ο Οικονομόπουλος. Η μπάλα είναι out, παραμένει έτσι το 0-0. Η σέντρα του Λίμπεραμ, εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Οικονομόπουλος. Το σούτ του Λίμπεραμ, το φάουλ αυτό ήταν η φάση στο 58. Γιάννιχ, κάνει το λάθος. Σαβεύσκι, έχει μπροστά τον Ντίμπιτς. Πήγε να κάνει τρίπλα ο Σαβεύσκι, δεν τα κατάφερε. Αντεπίθεση για την Δυναμό. Σαβεύσκι που επιμένει. Βλέπετε με πόση αυτοθυσία παίζουν οι παίκτες ΣΑΕΚ. Όταν γίνεται ένα λάθος προσπαθούν να το διορθώσουν αμέσως και πολύ καλά κάνουν. Είδατε στο βάθος ο Έντγκαρ Γκάγε, ο προπονητής της Δυναμό Δρέσδης, ετοιμάζει μια αλλαγή, την πρώτη του. Έγινε φάουλ από τον Μάουξ. 60 λεπτό. Δυναμό Δρέσδης, ΑΕΚ 0-0. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Γένιχ και θα περάσει στη θέση του ο Μίλτ. Να δώσω ο Μίλτ. Παπαϊωάννου, έδωσε στον Κούτουλα. Χάθηκε η μπάλα. Στίπνερ, έδωσε για τον Μίγκε. Αυτός κάτι προσπαθεί να κάνει. Πετάχτηκε όμως εκεί ο Μανολάς. Βασιλόπουλος. Τελικά έχουμε φάουλ που έγινε πάνω στον Στίπνερ. Ένα φάουλ σε πολύ επικίνδυνο σημείο, θα ξαναδούμε το φάουλ. Εδώ ο Βασιλόπουλος πέφτει πάνω στον Στίπνερ. Θα μπορούσε να το έχει αποφύγει το φάουλ αυτό ο αμυντικός της ΑΕΚ. Ο Ντασίλβα Βαλέντες ζητάει να πάνε οι παίχτες ΑΕΚ πιο πίσω. Τον βλέπετε, είναι χαρακτηριστικές οι κινήσεις του. Μένει μπάλα τελικά στο Λίμπερα. Η μπάλα που έφυγε out.
Και ο Πατή Τσάικ με το σήμα της νίκης. Μέχρι στιγμής η ομάδα τους τους δικαιώνει. Σαββεύσκι στο δούλου, ξαναβεί για τον Σαββεύσκι, αυτός με τη μία για τον Πατίκα. Σπρώχνεται εκεί ο Πατίκας. Τελικά η μπάλα έμεινε στον Τόιμπερ. Αυτός βρήκε τον Ντέσνερ. Λίμπεραμ. Ντέσνερ. Πάλι Λίμπεραμ. Και ο Τόιμπερ ετοιμάζεται να δώσει το βολέ. Τακουνάκι από το Μίλτ. Σταματής, διώχνει. Λίμπεραμ που μαρκάρεται, χάνει την μπάλα από τον Σαββεύσκι. Μένει μπάλα πίσω. Επιμένει ο Λίμπεραμ. Στίπνερ. Γίνεται η σέντρα. Βάζει το πόδι του Μανολάς που διαμαρτύρεται και στους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Θα πρέπει να μαρκάρουν και οι δύο επιθετικοί τσάκ. Εδώ ο Πατίκας, τον είδατε. Και ο Χριστοδούλου. Ο Χριστοδούλου που γυρίζει πολλές φορές πίσω. Δυναμό που δείχνει να βρει στο ρυθμό της. Τώρα βέβαια θα μετρήσει καλή φυσική κατάσταση. Έγινε κεφαλιά από τον Μίγκε. Έχει γίνει φάουλ από τον Σάμερ. Λέγαμε λοιπόν ότι εδώ θα μετρήσει η φυσική κατάσταση των παιχτών της ΑΕΚ. Καθώς ο χρόνος περνάει, ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι αντίπαλος των γηπεδούχων, οι οποίοι είναι λογικό να πρεσάρουν και οι οποίοι όμως δεν έχουν καταφέρει να μπουν μια φορά με αξιώσεις, με ένα συνδυασμό μέσα στην περιοχή του Οικονομόπουλου. Δύο φορές το πρώτο ημίχρονο έγιναν λάθη από την άμυνα τσέκ, υπήρξε μια ολιγορία. Σταματής, έγινε το λάθος. Πήρε την μπάλα ο Σάμερ. Δίνει για τον προσπαθεί να δώσει τον Μίγκε. Ο Μίγκε μπαίνει στην περιοχή. Μένει μπάλα και τελικά ο Μίγκε κάνει το αριστερό σουτ. Εύκολη επέμβαση για τον Οικονομόπουλο. Ενώ ο Μανολάς και Κούτουλας, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της ΑΕΚ, είχαν πέσει πάνω στον Μίγκε. Ο Μίγκε που στάθηκε τυχερός. Τον ευνόησαν και οι κόντρες. Εδώ βλέπετε τι γίνεται. Μανολάς σπρώχνει λίγο Μίγκε. Κάνει το γυριστό αριστερό σουτ. Ο Οικονομόπουλος όμως δεν ευνηδιάζεται. Παραμένει το 0-0. Κόνσκι. Πάσα για τον Σταματή. Σταματής που θέλει να βρει τον Πατίκα. Δεν τα κατάφερε όμως. Βλέπετε πώς κυνηγούν όλες τις φάσεις παίκτες της ΑΕΚ. Κόβει πολύ ωραία ο Μανολάς. Έμπειρος. Και γυρίζει πίσω την μπάλα στον Οικονομόπουλο. Εξικοστό πέμπτο λεπτό. Δυναμό Δρέσδης ΑΕΚ 0-0. Πρώτο παιχνίδι για το κύπελλο πρωταθλητριών. Το Δούλου σπρώχνεται. Στο Δούλου
που δεν φαίνεται να ήταν και ευχαριστημένος από το μακάρισμα του Βάγκενχάους. Διαμαρτύρονται οι οπαδοί της Δυναμό. Ο κύριος Ντασίλβα, Βαλέντε. Ενώ ο Βάγκενχάους κρατάει το πρόσωπό του. Τον απόδυσε ο Χριστοδούλη τον Βάγκενχάους. Δεν ήταν μπουνιά όμως. Τέτοια που να δικαιολογεί. Όλη αυτή την ιστορία που κάνει ο Βάγκενχάους. Τελικά το παιχνίδι συνεχίζεται. Η σέντρα, η κεφαλιά από τον Μίγκε. Κάτω εδώ ο αρχηγός Δυναμό. Αδράνησε. Και σε αυτή την περίπτωση η άμυνα της ΑΕΚ. Ξανά η φάση. Χτυπήθηκε το φάουλο από τον Ντίμπιτς. Εδώ ο Οικονομόπουλος οπισθοχωρεί. Πιάνει την κεφαλιά ο Μίγκε. Η μπάλα φεύγει μόλις out. Ο Κόνσκι. Ήθελε να δώσει την μπάλα στον Σαββίδη, που έχει κάνει για αυτός πολλά χιλιόμετρα. Στο Δούλου. Κάνει το σούτ από μακριά. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τόιμπερ. Γιώργος Χριστοδούλου στο πρώτο πλάνο. Μαζί με τον Μανολά, ασφαλώς είναι από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ. Δίνει πολλές μάχες μπροστά ο Χριστοδούλου, αλλά το κυριότερο είναι ότι κρατάει την μπάλα. Γίνεται η σέντρα. Έδιωξε εκεί ο Παπαϊωάννου. Έρχεται ο Σαββίδης να βοηθήσει. Τελικά Ντέσνερ. Μάχη το Πατίκας. Είναι αυτό που λέγαμε. Θα μετρήσει η φυσική κατάσταση. Καθώς γίνονται μάχες σώμα με σώμα. Η σέντρα του Κόνσκι από την άλλη πλευρά. Σαββίδης. Ο Κόνσκι. Κάνει τις προσποιήσεις, είναι μπροστά του τρεις παίχτες της Δυναμό. Τελικά προτιμάει να γυρίσει την μπάλα πίσω. Δεν προλαβαίνει ο Σαββίδης. Ήταν κακή η πάσα του σταματή. Μάουξ που γυρίζει την μπάλα στον Τόιμπερ. ΑΕΚ από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που συνεχίζει να είναι το ίδιο πειθαρχημένη και στο δεύτερο ημίχρονο. Σιγουρεύει τις πάσες της. Οι παίχτες της δεν κάνουν περιττές ενέργειες. Ο Ντασίλβα Βαλέντε ζητά επανάληψη του φάουλ γιατί δεν έχει προλάβει να σημειώσει τον Πατίκα. Ποιος έκανε νωρίτερα φάουλ πάνω στον Στίβνερ. Μάουξ πάψε την μπάλα στον Βάγκενχάους. Σέντρα στην καρδιά της άμυνας και στην κεφαλιά ο Μίγκε. Σάμερ, η σέντρα από τον Στίβνερ. Ο Οικονομόπουλος παραλίγο να εχνοδιαστεί. Και τελικά στέλνει την μπάλα κόρνερ. Να σε πρώτο πλάνο ο Σπύρος Οικονομόπουλος. Πολύ ωραία επέμβαση. Είχε βγει λίγο από την εστία του. Ξανά η φάση. Ο Στίβνερ θα βγάλει τη σέντρα σουτ. Ο Οικονομόπουλος είχε βγει λίγο. Τελικά όμως πρόλαβε και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Η Δυναμό πιέζει. Ο Οικονομόπουλος βγαίνει αυτή τη φορά. Μαζεύει την μπάλα. Μπροστά από τον Σάμερ.
Και εδώ ο Πορτογάλος Ντασίλβα, ενώ ο Οικονομόπουλος γελάει ειρωνικά σε αυτή την απόφαση, δίνει βήματα, έχει δώσει βήματα. Ο κύριος Ντασίλβα Βαλέντε, ο Κόνσκι φωνάζει τον Οικονομόπουλο, δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος. Να, είδατε. Έχει δώσει βήματα κάτω και από την πίεση εκεί του Σέσνερ. Σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Ο κύριος Βαλέντε ζητάει από τους παίκτες ΑΕΚ να πάνε πιο πίσω, από τους παίκτες ΑΕΚ που συγκροτούν το τείχος. Σφυρίζει, βγαίνει πάνω στην μπάλα. Ήταν ο Σαββίδης, τελικά δέχεται την κίτρινη κάρτα από τον Πορτογάλο διαιτή. Ήταν ο Γιώργος Σαββίδης. Με την πλάτη στο φακό είναι ο Λίμπερα. Ο Λίμπερο της Δυναμό Δρέσδης. Πλασαριστά, η μπάλα είναι out. Όμως έχει δώσει επανάληψη. Έχει δώσει επανάληψη ο κύριος τρέχει ο Παύλος ο Παπαγιάννου να διαμαρτυρηθεί. Το φάουλ χτυπήθηκε. Ο κύριος Ντασίλβα υποστηρίζει ότι δεν είχε σφυρίξει. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν η μπάλα πήγαινε γκολ βέβαια. Ο Λίμπερα έσπρωξε την μπάλα στον Ντέσνερ, αυτό σούταρε, πήγε η μπάλα out. Το σούτ και η μπάλα είναι στα δίκτυα της ΑΕΚ. Είναι το 1-0 για την Δυναμό. Είδατε, έγινε μια αλυσίδα εκεί από λάθη. Ο Κόνσκι που δεν φαίνεται καθόλου ευχαριστημένος. Ο Λίμπερα λοιπόν, θα ξαναδείτε αυτή την φάση. Πέρασε την μπάλα μέσα από το τείχος, η μπάλα πρέπει να βρει και σε κάποιον παίκτη της ΑΕΚ. Από άλλη κάμερα βλέπετε ότι οι παίκτες Δυναμό έχουν σχηματίσει τείχος μπροστά από το τείχος των παιχτών της ΑΕΚ, τραβιούνται, ανοίγει το τείχος και η μπάλα χτυπάει στον Παπαϊωάννου, αλλάζει πορεία και καταλήγει στα δίχτυα του Οικονομόπουλου για να γίνει έτσι το Δυναμό ΑΕΚ 1-0. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να το έχει αποφύγει αυτό το γκολ. Έγινε το λάθος από τον Οικονομόπουλο, έκανε βήματα. Μετά ήρθε ο Ντασίλβα, είχε δείξει την κίτρινη κάρτα. Δεν είχε σφυρίξει για να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Χτύπησαν γρήγορα το φάουλ οι παίκτες της Δύναμο. Διέταξε επανάληψη και αυτή η επανάληψη στήχησε το γκολ στην ΑΕΚ. Τώρα χρειάζεται προσοχή βέβαια, μεγαλύτερη προσοχή ακόμα. Μπαίνει και η ψυχολογία κάπου εδώ. Και η ψυχολογία εδώ είναι κακή για τον Σταύρο Σταματή, τον νεαρό αλλά άπειρο παίχτη της ΑΕΚ, που βλέπει αυτή τη στιγμή την κόκκινη κάρτα από τον Ντασίλβα, δικαιολογημένα, καθώς πέταξε την μπάλα. Βλέπετε εδώ και τον Πέτρο Ραβούση, τον βοηθό του Μπάγκεβιτς, που δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος και δεν πρέπει να είναι με την ενέργεια στο ματί, αφήνει την ομάδα του σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Και ενώ η Δυναμό πριν από ένα λεπτό άνοιξε το σκορ, αφήνει την ομάδα του με 10 παίκτες. Ξανά εδώ βλέπετε ο Σταματής πετάει την μπάλα στο πρόσωπο του Στίμπνερ, που πέφτει, κάνει και λίγο θέατρο βέβαια. Αλλά δεν χρειαζόταν. Η ενέργεια αυτή έγινε μπροστά στον διαιτητή, που δεν έχει άλλη επιλογή ο Πορτογάλος. Έδειξε αμέσως την κόκκινη κάρτα στον Σταματή. Η ΑΕΚ έτσι μένει με 10 παίκτες, η ΑΕΚ που χάνει με 1-0. Με το γκολ του Λίμπερα στο 73. Στο 75 λοιπόν η κόκκινη κάρτα στο Σταματή. Η ΑΕΚ που για 15 λεπτά τα υπόλοιπα 15 λεπτά
θα παίξει κόντρα στη Δυναμό, μέσα στη Δρέσδη, με 10 παίχτες. Δεν μπόρεσε να περάσει ο Σέστνερ. Είναι ο Κόνσκι. Και τελικά το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Είδατε και τον Γκάγε. Δίνει κάποιες οδηγίες. Ένα γκολ που για την Δύναμο προήλθε από στημένη φάση. Γίνονται τρίπλες, τελικά γίνεται η σέντρα από την άλλη πλευρά. Ένα σουτ, η μπάλα είναι out. Το σουτ που έγινε από τον Ντίμπιτς, τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο, ήρθε από την άλλη πλευρά, έκανε το σουτ. Βλέπετε και την πλάτη του επόπτη. Νάτο, ξανά, σε επανάληψη, το σουτ του Ντίμπιτς, η μπάλα είναι out. Παραμένει έτσι το 1-0 για την Δύναμο. Στο Δούλου, κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ. Έχει μπροστά τον Ντέσνερ. Δίνει την μπάλα στον Σαβεύσκη. Σαβεύσκη η σέντρα από την άλλη πλευρά. Η κεφαλιά δεν προλαβαίνει ο Χριστοδούλου. Η κεφαλιά που έγινε από τον Σαβίδη που διαμαρτύρεται. Μας δίνει και ένα αποτέλεσμα. Βαλιούρ Ρέκιαβικ με την Δύναμο του Ανατολικού Βερολίνου 1-1. Άλλη μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Έπιασε την κεφαλιά ο Σαβίδης, πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας ο Χριστοδούλου, ήταν αρκετά μακριά όμως παρά την προσπάθεια που έκανε, ενώ ο Πόπτης σηκώνει σημαία, θα γίνει μια αλλαγή. Αυτή τη φορά η αλλαγή για την ΑΕΚ, θα φύγει από το παιχνίδι ο Πατίκας και θα περάσει τη θέση του Πεπές. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς διαβλέπει τον κίνδυνο, βάζει ένα αμυντικό, βγάζει ένα επιθετικό. Θα πρέπει να κρατήσει η ΑΕΚ το 1-0, παίζει και με 10 παίκτες. Δεν μπορεί να κάνει βέβαια τίποτε καλύτερο. Στίπνερ. Το πλάγιο είναι για την Δύναμο. Με εκτελεστή τον σπεσιαλίστα σε αυτά τα πλάγια, τον Σέσνερ. Μίγκε. Σουτ άστοχο από τον Ντέσνερ, πολύ ψηλά, σε πρώτο πλάνο. Ο Ντέσνερ, αριστερός οπισθοφύλακας της Δυναμό Δρέσδης, και ο Οικονομόπουλος. Δέκα λεπτά ακόμα. Δυναμό Δρέσδης ΑΕΚ 1-0, με τον γκολ του Λίμπεραμ από το 73. Η ΑΕΚ που έχει κερδίσει ένα φάουλ. Μανολάς. Κουτούλας που άφησε στον Οκόνσκι. Ο Οκόνσκι πολύ έξυπνα. Κρατάει την μπάλα. Έγινε μια κεφαλιά από τον Ντίμπιτς, το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Βασιλόπουλος στο πλάγιο. Σαβεύσκη που περνάει πολύ έξυπνα. Ανατρέπεται, ζητάει το φάουλ, δεν το δίνει ο Ντασίλβα. Η μπάλα είναι για τον Σέσνερ. Σέστινε που γυρίζει, εκεί όμως είναι ο Μανολάς. Έκανε το λάθος ο Κούτουλας, Σέσνερ. Σαβεύσκι, Βασιλόπουλος, με τον Βάγκενχάουζ εκεί. Και το πλάγιο είναι για την Δύναμο.
Σέσνερ. Μανολάς, πραγματικός κυρίαρχος. Σεναρίες μονομαχίες. Και έχουμε φάουλ, σύμφωνα με την υπόδειξη του Ντασίλβα. Ενώ ο Πόπτης είχε δώσει πλάγιο. Φάουλ με τον Σέσνερ. Βγαίνει ο Οικονομόπουλος, μαζεύει την μπάλα μπροστά από τον Μίγκε και γρήγορα με τα χέρια για τον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου κερδίζει το φάουλ. Ο αρχηγός ΣΑΕΚ που παραμένει ξαπλωμένος στο χορτάρι θέλει να κερδίσει χρόνο, το καταλαβαίνει ο Ντασίλβα. Ζητάει να συνεχιστεί το παιχνίδι, ο Μανολάς του λέει ότι θα πρέπει να έρθει ο γιατρός. Ο Ντασίλβα έχει άλλη άποψη, θα σηκωθεί ο Παύλος Παπαϊωάννου. Πέρασε ένα λεπτό, πολύ ωφέλιμο για την ΑΕΚ. Ντέσνερ δεν είναι ικανοποιημένη δυναμό με αυτό το 1-0. Γίνεται ένα φάουλ πάνω στον Σάμερ από τον Μανολά. Τελικά πλάγιο είχε δώσει ο Ντασίλβα. Η σέντρα από τον Λίμπεραμ. Η κεφαλιά του Μανολά. Είναι και ο Πεπές τώρα εκεί. Δεύτερος ψηλός στην άμυνα ΤΣΑΕΚ. Μίγκε, σέντρα, Οικονομόπουλος εύκολα μπλοκάρει την μπάλα. Μια φάση που έγινε στο 83. Στίπνερ, βαθιά παλιά. 5 λεπτά ακόμα, το είδατε κι εσείς. Πολύ ωραία επέμβαση του Παπαϊωάννου. Εξακολουθούν να μάχονται οι παίκτες της ΑΕΚ με την ίδια κινητικότητα, την ίδια αυταπάρνηση. Παρότι είναι αριθμητικά λιγότερη μετά την αποβολή του Σταματή από το 75. Βασιλόπουλος για τον Σαβεύσκη. Σαβεύσκη που μάχεται. Ντέσνερ. Μίγκε. Έκοψε ο Σαβεύσκη. Χριστοδούλου. Κερδίζει το πλάγιο. Ο Κόνσκι. Πολύ καλός χειριστής της μπάλας. Πάνω στη γραμμή. Κερδίζει χρόνο. Κερδίζει και το πλάγιο η ΑΕΚ. 3 λεπτά ακόμα. Δυναμό Δρέσδη ΣΑΕΚ 1-0. Σάμερ. Στίπνερ προς την παλιά για τον Σάμερ. Βγαίνει πάνω στην μπάλα ο Κούτουλας και παραχωρεί πλάγιο. Σέσνερ, σε αυτά τα γνωστά μακρινά πλάγια. Μανολάς. Βγαίνει ο Οικονομόπουλος, χάθηκε η μπάλα, ευτυχώς που η μπάλα έμεινε στον Σαββίδη. Σε
Σαββίδης που έκανε και αυτός πολλά χιλιόμετρα. Όπως και ο Παπαϊωάννου. Και ο Σταματής. Και ο Κόνσκι. Και ο Σαββεύσκι. Μια ΑΕΚ που παρουσιάστηκε πολύ οργανωμένη, πολύ πειθαρχημένη. Ασφαλώς αποτέλεσε την δυσάρεστη έκπληξη για τους παίκτες του Γκάγε, αλλά και για τους οπαδούς της Δυναμό Δρέσδης. Παπαϊωάννου. Ο Κόνσκι ξέφυγε από τον Βάγκενχάους, κάνει και δεύτερη τρίπλα ο Κόνσκι, είναι μόνος του, θέλει να τα κάνει και όλα μόνος, τελικά έδωσε για τον Σαββεύσκι, ο Σαββεύσκι που κάνει ένα σουτ, η μπάλα στην αγκαλιά του Τόιμπερ. Καλή προσπάθεια να πουει με 10 παίχτες και στο 88, 2 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, βγήκε μπροστά, ζήτησε ένα γκολ. Ενώ ετοιμάζει και μια δεύτερη αλλαγή ο Μπάγκεβιτς, αλλαγή σκοπιμότητας. Αυτός είναι ο Μπατάλης. Να δούμε ποιανού θέση θα πάρει. Ο Μπατάλης είναι και αυτός επιθετικός. Ο Μπάγκεβιτς πιθανόν να βγάλει το Χριστοδούλου. Δεν έχει άλλη επιλογή. Εκτός αν τραυματιστεί κάποιος παίκτης του σε αυτό το τελευταίο λεπτό. Βάγκενχάους. Σέσνερ. Σάμερ. Επιμένουν παίκτες Δυναμό. Να ο Σάμερ που μπαίνει στην καρδιά της άμυνας, κάνει και το σουτ. Πολύ ωραία επέμβαση από τον Οικονομόπουλο. Η μπάλα είναι corner. Η φάση αυτή στο 89. Ασφαλώς θα την ξαναδείτε. Έγινε πολύ ωραία το 1-2. Μπήκε ο Σάμερ στην καρδιά της άμυνας. Έκανε το σουτ. Ο Οικονομόπουλος είχε πιάσει σωστά τη γωνιά του. Έστειλε την μπάλα κόρνερ. Εδώ η δεύτερη αλλαγή. Ο Χριστοδούλου. Όπως είπαμε, από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ. Δίνει τη θέση του στον Μπατάλη. Ξεκούρασε ο Μπατάλης. Η κεφαλιά. Το σούτ από μακριά. Η μπάλα εύκολα στην αγκαλιά του Οικονομόπουλου. Το σούτ που έγινε από τον Ντίμπιτς. Μάουξ γυρίζει πιο πίσω την μπάλα στον σκόρερ, τον Λίμπεραμ. Τόιμπερ. Το δυνατό βολέ. Μάχεται εκεί ο Μανολάς. Έρχεται και ο Παπαϊωάννου που αφήνει την μπάλα στον Οικονομόπουλο. Τελευταία δευτερόλεπτα. Ο κύριος Ντασίλβα κρατάει κάποιες καθυστερήσεις. Η Δυναμό είχε απουσίες, την επηρέασαν, όμως σαφώς επηρεάστηκε και από το παιχνίδι της ΑΕΚ. Και αυτή τη στιγμή ο Πορτογάλος διαιτητής, ο Ντασίλβα Βαλέντε, σφυρίζει τη λήξη του αγώνα.